Γεια σας φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις Πανελλήνιες και πιο συγκεκριμένα για τα κιλά των Πανελλήνιων. Πώς παχαίνουμε όλοι μετά τις Πανελλήνιες, πώς θα φτιαχτεί αυτό, πώς θα επιστρέψουμε πάλι στο παλιό καλό μας εαυτό. Θα γίνει αυτόματα, όπως μας λένε μερικοί, δεν θα γίνει αυτόματα. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα και απλά θα έχουν φύγει τα κιλά. Πρέπει να κάνουμε κάτι από μέρος μας. Υπάρχουν πολλές απορίες. Οπότε εννοείται ότι αν μόλις έδωσες Πανελλήνιες, απλά πρέπει να δεις αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Είναι το καλύτερο βίντεο που μπορείς να δεις. Εάν δεν δεις αυτό το βίντεο, καταστράφηκες. Θα ξυπνήσεις 10 χρόνια και όχι απλά δεν θα έχουν φύγει τα κιλά, θα έχεις πάρει επί 10 τα κιλά. Τώρα, εάν είσαι παλιός και λίγο αλλιώς, από 20 χρονών και πάνω, άραξες αυτό το βίντεο γιατί θα μιλήσω για την δική μου προσωπική ιστορία. Οπότε μπορεί να θυμηθείς και εσύ τα παλιά. Και εννοείται, αν έχεις κάτι να προσθέσεις, απλά κούμποσε το κάτω σε σχόλιο. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το βίντεο. Οι Πανελλήνιες. Οι Πανελλήνιες. Λοιπόν, guys, κοιτάξτε να δείτε. Οι Πανελλήνιες είναι μια πολύ περίεργη φάση στη ζωή κάθε ανθρώπου. Είναι η μόνη περίοδος που είναι απλά εντελώς αποδεκτό. Όχι απλά αποδεκτό. Ο κόσμος σε παροτρύνει και σε σπρώχνει προς το να αφαιθείς, προς το να μην σε νοιάζει τίποτα ουσιαστικά και το μόνο που να κάνεις είναι να διαβάζεις. Είναι εντελώς αποδεκτό να σαβουριάζεις, να μην γυμνάζεσαι και απλά να σε φουλ άσπρος επειδή σε έχει αγγίξει το φως του ήλιου και απλά να διαβάζεις από το πρωί στο βράδυ. Και αυτό είχε γίνει και με μένα. Άκουγα συνέχεια συμβουλές τύπου: Hey, αν δεν μπορείς το διάβασμα, είναι φυσιολογικό. Αυτό που πρέπει να κάνεις, που μπορείς να κάνεις, είναι να βάλεις μια σοκολάτα δίπλα από το βιβλίο σου και κάθε φορά που τελειώνεις μια σελίδα να τρως ένα κομμάτι σοκολάτας. Που ναι, μεν δουλεύει, αλλά εννοείται ότι κάνεις ένα σωρό κακό στον εαυτό σου και στο σώμα σου. Αλλά τέτοιες συμβουλές τριγυρνάνε κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων. Έτσι κατέληξα στο τέλος των Πανελληνίων να έχω μαζέψει περίπου 10 με 15 κιλά. Λίπους, έτσι. Ειδικά τους τελευταίους 3 μήνες, που είναι η τελική ευθεία που απλά διαβάζεις και δεν κάνεις τίποτα άλλο, εκεί είναι που πήρα τον όγκο των κιλών. Και μετά, όταν πήγαινα να δώσω Πανελλήνιες, έβλεπα όλους τους φίλους μου. Ήμασταν όλοι παχύσαρκοι, ήμασταν όλοι αγύμναστοι, ήμασταν όλοι άσπροι και με ένα σωρό σπηριά στη μούρη. Δεν ξέρω, από το άγχος, από το κακό φαγητό και αυτά. Απλά ήμασταν όλοι ένα μαύρο χάλι. Και ήταν εντελώς φυσιολογικό αυτό και ήταν εντελώς οκ. Anyway, εννοείται ότι δεν συμφωνώ με αυτή την πρακτική. Εννοείται ότι η ποσότητα δεν έχει πάντα σημασία, δεν είναι πάντα το πιο σημαντικό. Έχει σημασία και η ποιότητα. Ότι 8-5 ώρες διαβάσματος μπορεί να είναι πολύ καλύτερες από 15 ώρες διαβάσματος, εάν είναι πιο ποιοτικές. Και εννοείται ότι το σώμα μας έχει σημασία, το δοχείο έχει σημασία. Και ότι νους υγιής εν σώματι υγιής. Αν το σώμα σου δεν είναι υγιές, θα έχεις προβλήματα και εδώ πέρα. Αλλά τι ξέρω εγώ, είμαι απλά ένας τυπάκος στο YouTube που κάνει βίντεο. Εννοείται ότι δεν ξέρω τι λέω. Εννοείται ότι αυτοί που σου λένε ότι πρέπει να διαβάζεις από το πρωί στο βράδυ και να μην κάνεις τίποτα, αυτοί έχουν δίκιο. Εννοείται αυτό. Εντάξει. Anyway, να πάει αυτό στην άκρη. Πάμε στην προσωπική μου ιστορία. Όπως είπα, στο τέλος του Πανελληνίων είχα μαζέψει περίπου 10 με 15 κιλά λίπους. Είχα κάνει ραγάδες. Αν θες, τσεκάρε τις ραγάδες εδώ πέρα. Και η ζωή μου ουσιαστικά ήταν σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα. Σχολή, φροντιστήριο, διάβασμα. Σχολή, φροντιστήριο, διάβασμα. Πήγαινα σχολείο για 7 ώρες, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. 7 ώρες, 6 ώρες, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Το έχω ξεχάσει, έχω γεράσει, παιδιά. Έκανα σχολείο, μετά γύρναγα σπίτι, έτρωγα. Μετά καθόμουν και διάβαζα για 2, 3, 4 ώρες, δεν ξέρω, μέχρι να ξεκινήσω να ετοιμάζομαι για το φροντιστήριο. Μετά πήγαινα το φροντιστήριο που ήταν άπειρες ώρες. Ήταν 3 ώρες, 4 ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Τώρα και να με πλήρωνες, δεν θα πήγαινα. Και μισθό να έπαιρνα να πάω φροντιστήριο, δεν θα πήγαινα. Και είναι απίστευτο. Ολόκληρα απογεύματα, 6 με 10 ξέρω εγώ, μπαμ, φροντιστήριο. Και το ζήτημα είναι ότι στις περισσότερες ώρες δεν πρόσεχες, δεν. Δηλαδή τώρα που εκτιμάω τόσο το χρόνο μου, το σκέφτομαι και λέω: Wow, κοίταξε να δεις πώς απλά σπαταλούσα το χρόνο και τη ζωή μου. Anyway, λοιπόν, πήγαινα φροντιστήριο, μετά γύρναγα σπίτι, είχε έρθει η ώρα για ύπνο, μπορεί να άραζα λίγο, να χαβαλέδιαζα με τους φίλους μου για αυτά. Μετά γύρναγα σπίτι, μπαμ, ύπνος, μπαμ, μπαμ, φτού και από την αρχή. Και μετά ήταν να βγαίνουμε, ξέρω, μια φορά τη βδομάδα, να τρώμε κανένα σουβλάκι και αυτή ήταν η ζωή μου ουσιαστικά. Τρομερή ζωή, πολύ ωραία ζωή και το αποτέλεσμα αυτών των συνηθιών του να τρώω, να διαβάζω και να έχω σταματήσει το γυμναστήριο είναι αυτό, να ξυπνήσω μία μέρα μετά τις Πανελλήνιες και να κοιτάξω τον εαυτό μου και να πω: Wow, κοίταξε να δεις τι έγινε. Πήρα 15 κιλά λίπους, η ζυγαρία ανέβηκε 10 κιλά, 15 δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς. Και τότε ήταν που χτύπησα έτσι το πάτο. Εκεί ήταν που πήρα τα περισσότερα κιλά και δεν έφτανε μόνο αυτό. Είχα χάσει και ένα σκασμό μυϊκή μάζα επειδή είχα σταματήσει το γυμναστήριο, γιατί γυμναζόμουν μέχρι και τότε. Μου λέγανε οι καθηγητές και αυτά: Ναι, θυμάμαι κι εγώ όπως εσύ είχα πάρει τα κιλά, αλλά μετά ξέρω εγώ από λίγο καιρό
τα έχασα. Οπότε μην ανησυχείς, μην αγχώνεσαι. Θα τα χάσεις. Λέω εντάξει, κάτι θα ξέρουν. Ήρθε ο Αύγουστος, πήγα διακοπές. Πάλι ήμουν μπούλης. Δεν είχα χάσει τα κιλά. Μετά πέρασαν 2-3 μήνες. Πάλι ήμουν μπούλης. Και μετά απλά ξεκίνησα πάλι γυμναστήριο. Άρχισα να χάνω μερικά κιλά. Ξεκίνησα πιο στοχευμένα. Διατροφή γυμναστήριο. Και με πήρε περίπου 2 χρόνια να το ξαναβρω και να επιστρέψω εκεί που ήμουνα. Και αυτό γιατί. Επειδή το ζήτημα είναι ότι αυτό ότι θα τα χάσεις τα κιλά, μην ανησυχείς, είναι περισσότερο. Για μερικούς είναι μύθος, δεν θα δουλέψει. Για μερικούς δεν είναι μύθος και όντως θα δουλέψει. Το ζήτημα είναι ότι, κοίταξε, οι συνήθειές σου θα σου δώσουν ένα σώμα. Με βάση τις πράξεις σου θα πάρεις ένα αποτέλεσμα. Ωραία. Οι πράξεις σου στις πανελλήνιες είναι απλά να διαβάζεις και να τρως σοκολάτα. Οπότε, ναι, θα μπορεί να γράψεις καλά και αυτά, αλλά το σώμα σου θα είναι αντίστοιχο με τις πράξεις σου. Παίρνουμε όλοι αυτό που μας αξίζει. Έτσι. Τώρα, τελείωσαν οι πανελλήνιες, τελείωσε το φροντιστήριο, τελείωσε το ότι βάζουμε μια σοκολάτα δίπλα από το βιβλίο. Αλλά άμα είσαι στο κινητό και λες, αυτή η συνήθεια με τη σοκολάτα μ' άρεσε και δεν αλλάξει τη συνήθεια και κρατήσει τις παλιές συνήθειες που είχες στις πανελλήνιες, το σώμα σου θα παραμείνει ίδιο, μπορεί και να χειροτερέψει. Εάν όμως επιστρέψεις στις παλιές σου συνήθειες, θα πάρεις πίσω και το παλιό σου σώμα. Οπότε, εάν παλιά πήγαινες 2-3 φορές μπάλα με τους φίλους σου, πήγαινες βόλτες στην παραλία και δεν ξέρω εγώ τι, και έτρωγες σωστά, δεν έτρωγες συνέχεια σαβούρα, έτρωγες 50-50, ξέρω εγώ, 80-20. Εάν επιστρέψεις αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον τρόπο ζωής, θα πάρεις πίσω το παλιό σου σώμα. Εάν δεν επιστρέψεις σε αυτόν τον τρόπο ζωής, εάν κρατήσεις τις συνήθειες, τις κακές που απέκτησες κατά τη διάρκεια των πανελλήνων, δεν θα πάρεις πίσω το παλιό σου σώμα. Μπορεί και να πάρεις να αφήσεις τις μισές συνήθειες, αλλά όχι όλες, οπότε θα πάρεις πίσω το μισό σου σώμα. Το πιέσες. Για παράδειγμα, εγώ για να πάρω πίσω το παλιό μου σώμα έπρεπε να κάνω γυμναστική διατροφή. Γιατί ήμουν του μπανάκι, έκανα γυμναστική. Εάν δεν γύρναγα στο γυμναστήριο, εννοείται ότι δεν θα έπαιρνα πίσω το σώμα μου. Παλιά ήμουν μυϊκός. Μετά δεν ήμουν μυϊκός. Έπρεπε να ξεκινήσω γυμναστήριο. Ένας φίλος μου όμως που δεν πήγαινε γυμναστήριο και δεν ήταν μυϊκός εξ αρχής, δεν ήθελε να πάει γυμναστήριο. Δεν χρειάζεται να πάει γυμναστήριο. Εάν έχανε 5-10 κιλάκια λίπους, απλά θα παίρνει πίσω το παλιό καλό του σώμα. Οπότε δες εσύ τη ζωή σου παλιά, δες τι έκανες, δες τις συνήθειές σου και απλά άλλαξε τις και προσπάθησε ακόμα και στοχευμένα να επιστρέψεις πίσω στις παλιές καλές σου συνήθειες που σου είχαν δώσει το παλιό καλό σου σώμα. Και μην περιμένεις μαγικά να ξυπνήσεις μια μέρα και απλά να έχεις γυρίσει στο παλιό καλό σου σώμα. Εάν εσύ δεν κάνεις κάτι γι' αυτό. Εντάξει, και πότε να το κάνεις αυτό, κάτω τώρα. Μην περιμένεις το Σεπτέμβρη, το Γενάρη. Μην το περιμένεις αυτό, γιατί όσο περισσότερο κάθονται πάνω τα κιλά σου, τόσο πιο εύκολο είναι να μείνουν πάνω τα κιλά σου. Εντάξει, όσο πιο σύντομα φύγουν τα κιλά από πάνω σου, τόσο πιο εύκολο θα είναι να φύγουν τα κιλά από πάνω σου. Και όταν λέω σύντομα, δεν εννοώ σε μια εβδομάδα, εννοώ σε ένα τρίμηνο, σε ένα τετράμηνο. Στη χειρότερη πιστεύω σε 1-2 χρόνια, όπως εγώ τουλάχιστον, θα έχεις γυρίσει πίσω στο παλιό καλό σώμα. Εάν το κάνεις λίγο πιο στοχευμένα, μπορεί και πιο σύντομα, σε 6 μήνες για παράδειγμα. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Εντάξει, τώρα, εάν θες να τσεκάρεις κανένα βίντεο, να ξεκινήσεις έτσι με την υγιεινή ζωή και αυτά, έχω διάφορα βίντεο στο κανάλι μου. Πού μπορείς να τσεκάρεις και αν θες το καλύτερο πράγμα γράμμωσης και λιποδιάλυσης, εκεί έξω τσεκάρει το link κάτω στην περιγραφή για να μάθεις να καίς λίπος, καταβόληση και να πιάσεις το τάβρο από τα κέρατα και να γλιτώσεις από αυτό το πρόβλημα των περιττών κιλών για την υπόλοιπη ζωή σου. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπό στο like και γραφή. Πείτε μου τι θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσοι είναι πρώτη φορά, προσέχετε για να γυμνάζεστε. Αυτά από μένα. Peace out. Yo.